παιχνίδια εντός έδρας ή θεωρητικά εντός έδρας. Το τελευταίο παιχνίδι έγινε στο Κίτιον με τον εδώ King. Αφήνει στον Αμπουκάρ που σουτάρει για 2 και ευστοχή 2-0 με το εύστοχο σουτ του Μοχάμετ Αμπουκάρ. Βλέπουμε ξανά πατούσε πάνω στη γραμμή. 2-0, παίγει αυτό στη γωνία τον Κέμπ. Πάει μέχρι μέσα, βγάζει έξω στον Κούνα η προσποίηση. Τώρα θα σουτάρει για 3. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι και 2-12 με τον Αβοέλ να τρέχει ένα σερί 12-0 και να αναγκάζει τον κύριο Χριστόφορο Λιβαδιώτη να ζητήσει time out. Πάμε σε διαφημίσεις. Ήδη για μου αυτό μου είναι ευχάριστο μπορεί να είναι, όπως αυτό το κάρφωμα από τον Μοχάμετ Αμπουκάρ. Τώρα 8-17, ακριβώς 3 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βλέπετε ξανά τον Αμπουκάρ της πρώτης περίοδου. Ο Πέπερ αφήνει στον Αμπουκάρ που σουτάρει για 3 και μειώνει σε 14-20. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον κεραυνό. Πρώτα ο Πέπερ, τώρα ο Αμπουκάρ θα βγει έξω. Ο Κίνγκ δίνει ένα σκριν. Ρος σουτάρει για 3 μέσα. 31-29 με τον Ρος να έχει σηκώσει και ευκαιρία για τον κεραυνό να φύγει μπροστά και με διψήφιο αριθμό πόντων. Κάτι που γίνεται με το τρίποντο του Μοχάμετ Αμπουκάρ. 40-29. Ξαφνικά το σκορ ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά προς τον Μπέικερ. Κλέβει ο Ρος. Φτάνει μέχρι το καλάθι ο Ρος. Τρομερός. Πραγματικά δεν έχω λόγια σήμερα για τον Ρόναλντ Ρος. 18 πόντους σε ένα ημίχρονο. Προσπαθεί να πει προς τα μέσα. Στράβης. Θα σουτάρει αυτός για 3 τώρα. Αυτός θα είναι. Ευστοχός 65-42. Με τον νεαρό τον Πέτρα Ζντράβιτς συνεχίζει. Αφήσει στον Ρος αυτός που παλευτάει στον Πέπερ στη γωνία που σουτάρει για 3 και ευστοχή 70-44. Νέο τρίποντο για τους παίκτες του κεραυνού και νέο time out από τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Εδώ ξανά η πάσα πίσω από την πλάτη και ο Πάρκς φτάνει μέχρι το γαλάθι, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. 75-47, κάπου έχουμε χάσει ένα πόντο. Βρήκε τον Κίνγκ Θεοχαρίδης για 3 με τη λήξη του χρόνου. Ευστοχή ο αρχηγός του κεραυνού, 85-54. Και πλέον στη νέα μεγαλύτερη. Βίτσα από την άλλη πλευρά. Θα πάρει φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι ο νεαρός. 91-68. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Πέτρα Ζντράβιτς που φτάνει τους 7 πόντους. Σε αυτά τα 11-11,5 λεπτά φαίνεται θα είναι το τελικό σκορ. 94-69. Τον κεραυνό να επιβάλλεται απόλυτα στην αναμέτρηση μετά το πρώτο δεκάλεπτο.